Μια αλλαγή ετοιμάζουν οι νέοι Ροδότου. Ο Χαλκιαδάκης ο Γιάννης ετοιμάζεται με το νούμερο 14 στο 18 λεπτό του δεύτερου χρόνου. Και ο Φεδεράκης χειροκροτήματα για τον παίκτη του Ροδότου. Αναγνωρίζει ο κόσμος η συμμετοχή του παιδιού στο πρωτάθλημα. Είναι τρίτος, τέταρτος στην σκόρερ στην κατηγορία Θεοδωράκης και εισπράττει το χειροκρότημα από τον κόσμο του Ροδότου. Κουρτζαβούρης εδώ θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή, κλέβει την μπάλα ο Κουρτζαβούρης, παίρνει μέτρα, κάνει το σουτ. Τζορτζουλάκης όμως λέει όχι, μετά την μπάλα κόρνερ. Ωραία μπήκε ο Κουρτζαβούρης, προσπάθησε να περάσει και δεματοφύλακα, έκανε το σουτ. Σέντρα. Ψηλά, πηδάει ο Τσιντάρης, πίσω ο Χαλκιαδάκης ο Γιάννης, ο σκόρερ του τέρματος με τον Αλμυρό, της νέος Αλμυρού. Ναι, οι Ροδότοι όπως δείχνουν τα πράγματα θα φύγουν οι νικητές από το σημερινό αγώνα. Και τρεις στροφές πριν από τη λήξη του πρωταθλήματος είναι αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Τζανάκης στον Χαλκιαδάκη το Γιάννη. Καμπούρης ελέγχει την μπάλα, Καμπούρης πάλι στο Τζενάκη, Καμπούρης στο Σωμαράκη. Σωμαράκης θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή, χάνει την μπάλα όμως από τον κεντρικό αμυντικό, επιμένει ο Σωμαράκης και κάνει το φάουλ Χαλκιαδάκης στο Τζιντάρι. Παρέβα στο Κουρτζαβούρη και ρισμένος ο Χαλκιαδάκης ο Γιάννης. Τζενάκης. Ξανά Χαλκιαδάκης. Φάουλ όμως. Σοβάρος στον έργο του. Έχει χαλαρώσει ο ρυθμός του παιχνιδιού εδώ και ένα πεντάλεπτο. Είναι και το σκορ τέτοιο που οι Ροδότοι δεν θέλουν να συντρίψουν την πυργού. Σωμαράκης. Ο Καμπούρης. Και σημειώθηκε για τους νέους Ροδότους αυτή την προσπάθεια του Ροδιανάκη, του Γιάννη για την πυργού. Πεδείχθη από τον το ρέφερι. Δεν θα πετύχουν ένα τέρμα ακόμα τα παιδιά της πυργού. Τελεστής είναι ο Ροδιανάκης ο ίδιος που κέρδισε. Καλή εκτέλεση, καλή εκτέλεση από τον Ροδιανάκη. Χρειάζεται όμως ελέγχη.
Δεν είχε αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια. Ο ποιον από τον Γκουργιαβούρη, τον Αντώνη ήταν. Σωμαράκης στον Τζενάκη, Τζενάκης με τρίπλα, ξεφεύγει, σουτ, κόντρα. Πιέζει ο Τσιντάρης. Βασιλάκης, βλέπετε δεν μπορούν να περάσουν τη γραμμή της, του κέντρου τα παιδιά της Πυργού. Είναι πιεστική κεντρική παίκτες του Ηρωδότου. Μπάλα πάλι για τον Ηρωδότο. Ωστότε ήταν το λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Οι Ηρωδότου ξεκουρδούν να προηγούνται στο σκορ. 6-1. Έχουν την κατοχή της μπάλας. Εδώ Τζενάκης στον Μανουσάκη. Μανουσάκης μπροστά για το Σωμαράκη. Σωμαράκης κάνει μια τρίπλα. Ξανά δεύτερη τρίπλα στον Καμπούρη, πετάει. Καμπούρης θα κάνει το σουτ, το ψάχνει το σουτ. Το κάνει το σουτ, όχι. Πίσω πάλι στο Σωμαράκη. Σωμαράκης ο ίδιος κάνει ένα σουτ και η μπάλα ωραία απόκρουση στον τερματοφύλακα. 25 λεπτό, δεύτερο ημιχρόνου. Είχε πολλή δουλειά σήμερα τώρα το φύλακας του Τζουλάκης για την Πυργού. Λιακάκης ελέγχει όμορφα πίσω στον Τχαζή τον Ηλία. Τζενάκης, κυρίαρχος στο χώρο του κέντρου, παιδί ηλικίας 1999. Για αυτές τις ηλικίες μιλάμε, για τους νέους Ηρωδότου. Ο Χαλκιαδάκης, ο Γιάννης, στον Καμπούρη. Χαλκιαδάκης για τρίπλα θέλει να σουτάρει. Καμπούρης έχασε όμως την μπάλα με μια πυρουέτα. Μανουσάκης, ο Ζαχάρης, στον Σωμαράκη. Με τη μία εκείνο στο Τζιντάρη. Τζιντάρης, Μανουσάκης. Μανουσάκης περνάει για τον Ηρώδοτο, κάνει τη σέντρα. Καλή προσπάθεια. Τζενάκης ήρεμα στον Λιακάκη. Λιακάκη, βλέπετε πως κυκλοφορούν την μπάλα τα παιδιά, δεξιά, αριστερά. Μανουσάκης από τον Βασιλάκη στο Σωμαράκη. Σωμαράκης μπερδεύεται με τους δύο, ξανακερδίζει όμως την μπάλα. Εκεί, κερδισμένος είναι ο πάλι ο Σωμαράκης, έκλεψε την μπάλα. Στον Καμπούρη, Καμπούρης στον Μανουσάκη, Μανουσάκης στο Μαρέγγις. Καμπούρης, Μανουσάκης, Τριγωνάκη τα παιδιά τώρα. Στον Τζενάκη, Τζενάκης αριστερά στον Χαλκιαδάκη να συμμετάσχει αυτό στον αγώνα. Χαλκιαδάκης είδε τον Καμπούρη, δεν πέρασε μπάλα όμως. Βασιλάκης, Τζενάκης όμορφα στο Σωμαράκη. Μανουσάκης, Σωμαράκης, στον Τζενάκη, Τζενάκης, πιέζει, δεν αφήνει ο Τζενάκης στον επιθετικό, μπροστά, είναι offside, υπόδειξη από τον Λάισμαν, υπόδειξη για offside, εξαιρετική διαιτησία σήμερα του κυρίου Βλάχου, δεν είχε προβλήματα, όπως επίσης και η βοηθή του, ο Σφακιανάκης ο Μιχάλης, εξαιρετικός. Κανένα πρόβλημα.